Στα πρόσωπα που εόρταζαν χθες, ευχόμεθα ολοψύχως να έχουν πλουσία τη χάρη του Θεού. Χαίρε και χαριτωμένοι, δεν είπε ο Αρχάγγελος στην Παναγία μας. Τι θα πει και χαριτωμένοι, γεμάτοι με τη χάρη του Θεού, γεμάτοι με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Της χάριτος του Θεού έχουμε προπάντων και κυρίως ανάγκη. Η δε χάρη σημαίνει και χαρά. Μέσα στη γραφή είναι πολύ σήμαντη η λέξη. Ευχόμεθα τη χάρη του Κυρίου πλουσία και τη χαρά του ουρανού. Η χαρά, όταν οι πρωτόπλαστοι παρήκουσαν το θέλημα του Θεού, απέπτει, πέταξε και έφυγε από τον κόσμο. Με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου επανήλθε στον κόσμο και απολαμβάνουν τη χαρά, την αληθινή χαρά, την αγνή χαρά που θέλει ο Χριστός όσοι είναι άνθρωποι του Κυρίου. Με το χέρι άρχισε ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Χαίρε και χαριτωμένοι, ο Κύριος μετά σου. Πλουσία λοιπόν τη χάρη και τη χαρά ευχόμεθα σε όλα τα εορτάζοντα πρόσωπα. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, ορατό και αόρατο ακροατήριο, ορατό ακροατήριο είστε εσείς εδώ μέσα στη αίθουσα. Αόρατο ακροατήριο είναι χιλιάδες των πιστών, των ζηλωτών του Λόγου του Θεού από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία που ακούουν αυτό το Λόγο από κασέτες. Εκλεκτό ποίμνιο στο οποίο ο πατήρ, ο ουράνιος πατήρ ευδόκησε να χαρίσει την ασάλευτη, την απερίγραπτη βασιλεία του. Σήμερα είναι η δεύτερη Κυριακή των νηστειών και είναι αφιερωμένη στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, μεγάλο πατέρα και διδάσκαλο της Εκκλησίας, πρόμαχο της πίστεως, πολέμησε τον παπισμό και νίκησε. Δεν θα ομιλήσω εγώ όμως σήμερα, ούτε πάνω στην σημερινή Κυριακή, τη δεύτερη Κυριακή των νηστειών, ούτε με θέμα τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Θα ομιλήσω σχετικά με την χθεσινή εορτή. Χθες, 25 Μαρτίου, εορτάσαμε διπλή εορτή. Εκκλησιαστική και εθνική. Δύο λόγια θα πω για την εθνική εορτή. Ήμασταν 400 χρόνια υπόδουλοι στα αντίχριστα τέκνα της Άγαρ. Το βαρβαρότερο έθνος που πέρασε επάνω από τη γη και διαιωνίζει τη βαρβαρότητά του. Τετρακόσια χρόνια μας καταδυνάστευαν, μας κατατυρανούσαν οι Τουρκαλάδες, μας βασάνιζαν, μας έψαιναν, μας έγδερναν. Στέναζε η γη επί 400 χρόνια από τα φοβερά βασανιστήρια, τη φοβερή τυραννία. Ο Θεός τους τέσσερις αυτούς αιώνες έβγαλε από αυτό το έθνος, το πιο φιλότιμο έθνος του κόσμου,
αναρρυθμίτους ήρωες και μάρτυρες και μεγαλομάρτυρες, αγίους και θαυματουργούς. Η Εθνική Ορτή είναι η επέτειος της Επαναστάσεως του 1821. Ο Θεός διήγηρε και εξήγηρε ήρωες καθοπλισμένος με τη δύναμή του και κήρυξαν επανάσταση και χάρισαν την ελευθερία σε αυτόν τον κόσμο, αποτινάζοντας το ζυγό των βαρβάρων πάνω από τον τράχυλο της πατρίδος. Θαύμα ήταν αυτό που έγινε, αδελφοί μου. Θαύμα εν κυριολεξία, όχι κατά σχήμα λόγου και κατά σχήμα υπερβολής. Τι λέει η Παλαιά Διαθήκη? Πώς εις διώξετε χιλίους, εάν μη ή ο Θεός μεταυτού? Πώς μπορεί ένας να διώξει, να κατατροπώσει, να νικήσει χιλίους, εάν δεν είναι ο Θεός μαζί του? Μαζί με τους ήρωες του 21 ήταν ο παντοδύναμος Θεός, και γι' αυτό μια φούχτα Έλληνες συνέτρεψαν και ταπείνωσαν μια τεράστια αυτοκρατορία που είχε φτάσει στην Ευρώπη μέχρι τη Βιέννη, την Οθωμανική αυτοκρατορία. Να είναι αιώνιο των μνημόσυνων των προγόνων μας, των ηρώων και των μαρτύρων της πίστεως και της πατρίδος του 1821, αλλά και όλων των μαρτύρων των τεσσάρων αιώνων και των ηρώων. Αυτοί που κυβερνάνε σήμερα και αυτοί που κατευθύνουν τη νέα γενεάδια του Υπουργείου Παιδείας και με τα μέσα της δημοσιότητος δεν αισθάνονται και δεν σκέπτονται ελληνικά και δεν αισθάνονται τη συγκίνηση και το μεγαλείο της Επαναστάσεως του 1821. Είναι Έλληνες ανθέλληνες. Όχι όλοι, πολλοί όμως από αυτούς. Και δεν ξέρω τα παιδιά μας σήμερα τι γιορτάζαμε χθες. Έθνη που λησμονούν την ιστορία τους κινδυνεύουν να χαθούν. Όπως συμβαίνουν τα πράγματα στον τόπο μας τους τελευταίους καιρούς, αδελφοί μου, μια ελπίδα μένει για να σωθεί το έθνος, ο Θεός. Να λάβει υπόψη ο Θεός τις αναρρύθμιτες στρατιές των ηρώων και μαρτύρων των αιώνων και να σπλαχνιστεί και να σώσει αυτό το έθνος. Τι είναι η εκκλησιαστική εορτή που εορτάσαμε χθες? Είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου ή απλώς Ευαγγελισμός. Ψάλαμε προηγουμένως σήμερον τη σωτηρία ημών το κεφάλαιον και το απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσης. Σήμερα την ημέρα της εορτής, την 25η Μαρτίου, είναι το κεφάλαιον της σωτηρίας μας. Τι σημαίνει το κεφάλαιον? Σημαίνει η αρχή της σωτηρίας μας. Το κεφάλαιον της σωτηρίας, η αρχή της σωτηρίας μας και η αρχή του χριστιανισμού. Υπήρχε απαιώνος μυστήριον
Τι σημαίνει μυστήριον? Μυστικό σχέδιο του Θεού. Προαιωνίως. Προτού δημιουργηθεί ο κόσμος, ο Θεός ήξερε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και είχε καταρτήσει, να εκφραστώ έτσι, σχέδιο για τη σωτηρία των ανθρώπων. Το σχέδιο παρέμενε κεκριμένων, μυστικών, γι' αυτό λέγεται και μυστήριο. Και φανερώθηκε την ημέρα του Ευαγγελισμού. Φανερώθηκε, αλλά όχι τόσο σαφώς και στην Παλαιά Διαθήκη δια των προφητών. Κυρίως όμως φανερώθηκε στην Καινή Διαθήκη. Στους Ιερούς Ναούς, χθες, ως αποστολικό ανάγνωσμα διαβάστηκε μία από τις τρεις θεολογικότερες περικοπές από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Και ως ευαγγελικό ανάγνωσμα διαβάστηκε μία περικοπή από τον Ευαγγελιστή Λουκά που αναφέρεται στο γεγονός του Ευαγγελισμού. Θα διαβάσω από το Ιερό Κείμενο την περικοπή του Ευαγγελισμού και κατόπιν θα διαβάσω μια μετάφραση της περικοπής που έχω εκφωνήσει. Εν τες ημέρες εκείνες συνέλαβεν Ελισάβετ η γηνή του Ζαχαρίου και περιέκριβεν εαυτήν μήνας πέντε λέγωσα ότι ούτω μη πεποίηκεν ο Κύριος εν ημέρες εσ επίδεν αφελήν τον ειδός μου εν ανθρώπης. Εν δε το μηνύ το έκτο απεστάλλει ο άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού εις πόλη της Γαλιλαίας ή όνομα Ναζαρέτ, προς Παρθένων με μνηστευμένην Ανδρή, ο όνομα Ιωσήφ, εξήκου Δαβίδ, και το όνομα της Παρθένου Μαριάμ. Και εισελθόν ο άγγελος προς αυτήν είπε, «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξήν». Η δε ειδούσα διαταράχθη επί το λόγο αυτού και διελογίζεται ο ποταπός ή ο ασπασμός ούτως. Και είπεν ο άγγελος αυτή, μη φοβού Μαριάμ, έβρες γαρχάριν παρά το Θεό, και ειδού συλλήψη εργαστή και τέξη ιών και καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, ούτως έστε μέγας και Υιός υψής του κληθήσετε. Και δώσει αυτό Κύριος ο Θεός των θρόνων Δαβίδ του πατρός αυτού και βασιλεύσει επί των οίκων Ιακώβης του αιώνας και της βασιλείας αυτού ουκέστε τέλος. Είπε δε Μαριάμ προς τον άγγελον, πώς έστε μη τούτο επί άνδρα ου γινώσκω? Και αποκριθείς ο άγγελος είπε αυτή, πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμις υψής του επισκιάσισι. Διό και το γελόμενον Άγιον πληθήσετε Υιός Θεού. Και ειδού η Ελισάβη τη συγγενή σου και αυτή συνηλυφία Υιών εν γύρι αυτής και ούτως μην έκτωσε στην αυτή τη καλωμένη στήρα ότι ούκ αδυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα. Είπε δε Μαριάμ, ειδού η δούλη Κυρίου γέννη τόμη κατά το ρήμα σου. Και απήλθεν από αυτής ο άγγελος. Διαβάζω και τη μετάφραση. Εκείνες τις ημέρες συνέλαβεν η Ελισάβετ, η γυναίκα του Ζαχαρία, και έκρυβε την εγκυμοσύνη της επί πέντε μήνες,
και έπειτα έλεγε: «Έτσι έκαμε σε μένα ο Κύριος κατά τις ημέρες της περασμένης ηλικίας μου, κατά τις οποίες επέβλεψε με ευμένεια για να αφαιρέσει την τροπή μου για την ατεκνία μου μεταξύ των ανθρώπων. Κατά δε τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της Ελισάβετ, ο Θεός απέστειλε τον άγγελο Γαβριήλ σε μια πόλη της Γαλιλαίας ονομαζομένη Ναζαρέτ, προς μια παρθένο μνηστευμένη με άνδρα ονομαζόμενο Ιωσήφ από το γένος του Δαβίδ. Το δε όνομα της παρθένο ήταν Μαριάμ. Και όταν ο άγγελος παρουσιάστηκε σε αυτήν, είπε: «Χαίρεσαι που είσαι γεμάτη από χάρη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη είσαι εσύ περισσότερο από όλες τις γυναίκες». Αλλά αυτή, όταν είδε, ταράχτηκε πολύ από το λόγο του και σκεπτόταν από πού άραγε προέρχεται και πού αποβλέπει ο χαιρετισμός αυτός. Ο δε άγγελος της είπε: «Μη φοβάσαι, Μαριάμ, διότι έτυχες ευνίας από το Θεό, και ειδού θα συλλάβεις την κοιλία και θα γεννήσεις Υιό και θα τον ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα είναι μέγας και Υιός του Υψίστου θα ονομαστεί, και θα του δώσει ο Κύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ του πατέρα του, του προγόνου του, και θα βασιλεύει στον οίκο του Ιακώβ παντοτινά, και της βασιλείας του δεν θα υπάρξει τέλος». Είπε δε η Μαριάμ προς τον άγγελο: «Πώς αυτό θα συμβεί σε μένα, αφού δεν συνευρίσκομαι με άνδρα?» Και ο άγγελος της απάντησε: «Πνεύμα Άγιο θα έλθει επάνω σου, και δύναμη του Υψίστου θα σε επισκιάσει. Γι' αυτό και το Άγιο παιδί που θα γεννηθεί θα είναι Υιός του Θεού. Ιδού δε η Ελισάβετ η συγγενή σου έχει συλλάβει και αυτή Υιό στα γεράματά της, και ιδού αυτή που την έλεγαν στήρα τώρα είναι στον έκτο μήνα της. Διότι δεν είναι αδύνατο στο Θεό κανένα πράγμα». Η δε Μαριάμ είπε: «Ιδού είμαι η δούλη του Κυρίου, ας γίνει σε μένα συμφώνος προς το λόγο σου». Και έφυγε από αυτήν ο άγγελος. Η περικοπή του Ευαγγελισμού περιέχει πολλά παράδοξα πράγματα. Πολύ παράδοξα πράγματα. 6-7 παράδοξα πράγματα. Για αυτά τα παράδοξα πράγματα θα ομιλήσω απόψε στην ευσεβειά σας. Όταν ο άγγελος, ο αρχάγγελος, άγγελος πρωτοστάτης, άγγελος τα πρώτα φέρων μεταξύ των αγγέλων του Θεού, ο Γαβριήλ, όταν είπε στην Παρθένο ότι θα γεννήσει Υιόν, η Παρθένος απόρησε και ρώτησε τον αρχάγγελο: «Πώς έστε μη τούτο επί άνδρα ου γινώσκω?» Πώς θα συμβεί τούτο? Πώς θα συμβεί να γεννήσω παιδί, αφού δεν συνευρίσκομαι με άνδρα, δεν έχω συζυγικές σχέσεις με άνδρα?
Αυτός ο λόγος της Παρθένου είναι παράδοξος. Γιατί είναι παράδοξος? Διότι ο Ευαγγελιστής αναφέρει ότι η Μαριάμ, αυτή η κόρη της Ναζαρέτ, ήταν μνηστευμένη με άνδρα ονόματι Ιωσήφ. Αφού λοιπόν η Μαριάμ ήταν μνηστευμένη με άνδρα, όταν της είπε ο άγγελος ότι θα αποκτήσει παιδί, κανονικώς δεν έπρεπε να απορρίσει, έπρεπε να σκεφτεί κανονικώς, μνηστευμένη είμαι, αύριο από τον άνδρα μου θα αποκτήσω παιδί. Εν τούτης η Παρθένος απόρρισε και ρώτησε, πώς θα συμβεί αυτό αφού δεν συνευρίσκομαι με άνδρα? Δεν πρόκειται να συνευρεθώ με άνδρα. Αυτός ο λόγος σημαίνει ότι η Παναγία γνώριζε ότι ο προορισμός της ήταν να μείνει παρθένος, να ζήσει την παρθενική ζωή, να μην έρθει σε συζυγική σχέση με τον μνηστήρα της. Γνώριζε η Παναγία ότι η μνηστία έγινε κατά πρόνοιαν Θεού για να είναι ο Ιωσήφ ο προστάτης της Παρθένου και ο προστάτης του παιδιού όταν θα γεννιόταν, του μικρού Ιησού. Γνώριζε η Παναγία λοιπόν ότι δεν επρόκειτο να έρθει σε συζυγική σχέση με τον Ιωσήφ. Γι' αυτό είπε, πώς θα συμβεί αυτό αφού εγώ δεν θα έχω συζυγικές σχέσεις με άνδρα? Η απάντηση του Αγγέλου, Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσισι. Επάνω σου θα έρθει Πνεύμα Άγιο και δύναμη του υψίστου θα σε επισκιάσει. Με άλλα λόγια, θα αποκτήσεις παιδί όχι από σπέρμα ανδρός αλλά από το Άγιο Πνεύμα, από το παντοδύναμο Πνεύμα. Διό και το γενόμενον Άγιον κληθήσετε Υιός Θεού. Επειδή το Άγιο παιδί που θα γεννηθεί δεν θα προέρχεται από άνδρα αλλά από τη δύναμη του Θεού, γι' αυτό θα ονομαστεί Υιός του Θεού. Υιός του Θεού σαν άνθρωπος. Ο Χριστός εδώ, το αναλαμβάνω και τονίζω, ονομάζεται Υιός του Θεού σαν άνθρωπος. Αυτό το παράδοξο πράγμα, ότι δηλαδή η Παναγία θα αποκτούσε παιδί όχι από σπέρμα ανδρός αλλά ως παρθένος εκ Πνεύματος Αγίου με τη δύναμη του υψίστου Θεού, αυτό το παράδοξο προφητεύεται σε διάφορα σημεία της Παλαιάς Διαθήκης, από τα οποία αναφέρω δύο μόνον. Το ένα περιέχεται στον δεύτερο ψαλμό, γράφτηκε το 1000 περίπου π.Χ. Χριστού. Στο δεύτερο ψαλμό παρουσιάζεται ο Θεός να ομιλεί προφητικώς
στον Μεσσία, στον Υιό Του, στον Χριστό, να ομιλήσει τον Χριστό σαν άνθρωπο πάλι. Και τι λέγει ο Θεός στο Χριστό σαν άνθρωπο στο δεύτερο ψαλμό, στο 1000 περίπου π.Χ. Ιδού τι λέγει. «Υιός μου Ιησύ, εγώ σήμερον γεγενικάσαι, ο Μεσσία, δικός μου Υιός είσαι εσύ». Σαν να λέγει, δεν είσαι Υιός κανενός ανδρός, δεν είσαι Υιός του Ιωσήφ, όπως νόμιζαν οι Ιουδαίοι που αγνούσαν το μυστήριον της Παρθένου. Εγώ ο Θεός σήμερα εν χρόνο σε γέννησα, εγώ σε σχημάτισα με την παντοδυναμία μου από τα αίματα της Παρθένου και σε έφερα στον κόσμο ως άνθρωπο. Εδώ κάπως συνεσκιασμένα αναφέρεται το παράδοξο ότι ο Χριστός δεν είναι Υιός κανενός ανδρός, αλλά είναι Υιός του Θεού, με την έννοια ότι ο Θεός τον δημιούργησε σαν άνθρωπο. Σε ένα άλλο χωρίο, στο 7ο κεφάλαιο του προφήτου Ισαΐα, αυτή η παράδοξη αλήθεια αναφέρεται σαφώς, σαφέστατα. Το 800 περίπου π.Χ. ο μεγάλος Ισαΐας, διαθέτοντας τηλεόραση Θεού, όχι σαν την αθλία τηλεόραση των ανθρώπων, βλέπει το μυστήριο της Παρθένου και του Ιμμανουήλ και αναφωνεί «Ιδού αυτός ο Κύριος θα δώσει σε σας σημείο, θαύμα, θαύμα εις ύψος και εις βάθος». Και ποιο είναι το σημείο, ποιο είναι το θαύμα, ποιο είναι το παράδοξο? Ιδού η Παρθένος, βλέπει την μορφή της Παρθένου μέσα στην οθόνη της πνευματικής του τηλεοράσεως ο μεγάλος Ισαΐας. Να η Παρθένος, η κατεξοχήν Παρθένος, η κορυφαία του χορού των Παρθένων, εκείνη για την οποία το Παρθένος γίνεται ονομά της, ένα από τα κύρια ονοματά της. Να η Παρθένος θα συλλάβει στην κοιλία και θα γεννήσει Υιόν και θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός είναι μαζί μας, με τον τρόπο της ελανθρωπίσεως. Είναι μέγα το παράδοξο, μέγα το θαύμα της γεννήσεως ανθρώπου, όχι από έγκαμη, αλλά από παρθένο γυναίκα. Αλλά αδελφοί μου, για το Θεό που δημιούργησε τα σύμπαντα από το μηδέν και κυβερνάει δισεκατομμύρια ή τρισεκατομμύρια γαλαξίες, δεν είναι τίποτε αδύνατο, όπως είπε ο Αρχάγγελος στην Παρθένο. Όπου βούλεται Θεός, νικάται φύσεως τάξης. Όπου θέλει ο Θεός, υπερβαίνονται οι φυσικοί νόμοι και γίνονται τα υπερλόγων και τα υπερνόμων της φύσεως.
Είπα και άλλοτε, γέννησε και μία παρθένος άλλου είδους παρθένος. Γυναίκα παρθέλος δεν γέννησε άλλη εκτός από την Παναγία. Άλλου είδος όμως παρθένος γέννησε. Ποια είναι αυτή η παρθένος του άλλου είδους? Είναι η γη, αδελφοί μου, στην οποία κατοικούμε. Γέννησε και αυτή άνευ σποράς, άνευ σπερμάτων, άνευ σπόρων. Μια ημέρα βλάστησε 400.000 είδη φυτά. Και κάθε είδος φυτού, αναρρύθμιτα άτομα. Βλέπουμε το μεγαλείο του θαύματος τώρα, ιδίως την άνοιξη, μέσα στη φύση. Η παρθένος γη γέννησε, διότι έτσι θέλησε ο Θεός, βλάστησε και είπε ο Θεός, δεν είπε κανένας πλανητάρχης, τι κανένας πρόεδρος δημοκρατίας, ούτε κανένας πρωθυπουργός. Είπε ο Θεός, τός που δημιούργησε τη γη και τον άνθρωπο και τα σύμπαντα, βλαστησάτο η γη βοτάνιν χόρτου σπύρων σπέρμα κατά γένος και καθομοιότα, και ευλάστησε η γη. Ας μαζευτούν όλοι οι ισχυροί του κόσμου και όλοι οι επιστήμονες και όλοι οι άρχοντες, οι καταργούμενοι που λέει ο Παύλος, για να φτιάξουν ένα φιλαράκι ζωντανό, μια βελόλα πεύκου. Οργίζομαι, διότι οι αρχοντές μας επορώθησαν τελείως. Όχι μόνον δεν πιστεύουν στο Θεό, αλλά ούτε καταδέχονται καν να αναφέρουν τη λέξη Θεός που επικαλούνται οι χριστιανοί. Σεισμοί 4 και 5 και 6 και 7 ρίχτερ δεν μας διορθώνουν. Ο Θεός να φυλάξει από μεγαλύτερες συμφορές. Εγώ θεωρώ το μεγαλύτερο αμάρτημα την πρόκληση κατά το Θεού των αθέων αρχόντων μας. Πνεύμα Άγιον επελεύσατε επί σε και δύναμη του υψίστου επισκιάσεις, διό και το γενόμενον Άγιον πληθήσετε Υιός Θεού. Άλλο παράδοξο εδώ. Το παιδί που θα γεννηθεί χαρακτηρίζεται από τον Αρχάγγελο Άγιον. Κάθε παιδί, αδελφοί μου, που έρχεται στον κόσμο είναι αμαρτωλό. Αυτό διδάσκει η Γραφή. Φέρει το προπατορικό αμάρτημα και τη ροπή προς την αμαρτία. Δι' ενός ανθρώπου, λέγει ο Παύλος στο 5ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, εξ ενός ανθρώπου, δηλαδή του Αδάμ, η αμαρτία εισήλθεν εις τον κόσμον, και δια της παρακοής του ενός ανθρώπου, εξαιτίας της παρακοής του ενός ανθρώπου του Αδάμ, αμαρτωλοί κατεστάθησαν οι πάντες. Όλα τα παιδάκια ας τα βλέπουν ιστορικές μητέρες τους σαν αγγέλους. Είναι αμαρτωλάκια αυτά. Γι' αυτό τα παραλαμβάνει η Εκκλησία και διαβάζει εξορκισμούς και τα βαπτίζει. Να απαλλαγούν από το προπατορικό αμάρτημα. Αλλά για τον Χριστό τι λέγει ο Αρχάγγελος? Το παιδί που θα γεννηθεί θα είναι Άγιο. Δεν θα είναι αμαρτωλό όπως τα άλλα παιδιά.
θα είναι απειλαγμένο από το προπατορικό αμάρτημα. Παράδοξος λόγος, διότι παρουσιάζει το Χριστό Άγιον εξ άκρας συλλήψεως, όπως λέμε στη θεολογία, εκ χιλίας μητρός. Και όταν κατόπιν μεγάλωσε ο Χριστός, εξακολουθούσε να είναι Άγιος. Πολλά χωρία της Γραφής αποδεικνύουν τη λαγιότητα του Χριστού. Τι λέγει ο Απόστολος Παύλος? Χριστός αμαρτίας διάκονος μη γέννητο. Να σκεφτούμε ότι ο Χριστός δούλευσε σε αμαρτία. Μη γέννητο να σκεφτούμε ποτέ τέτοιο πράγμα. Ο Χριστός είναι αναμάρτητος. Τι λέγει προς Εβραίους επιστολή για τον Χριστό? Όσιος, άκακος, αμίαντος και χωρισμένος των αμαρτωλών. Όσιος απέλαντι του Θεού, ως άνθρωπος, άκακος απέλαντι των συνανθρώπων και των εχθρών του, αμίαντος ως προς τον εαυτόν του, αμόλυντος, χωριστά από τους αμαρτωλούς. Όλοι οι άνθρωποι αμαρτωλοί, ο Χριστός διαφέρει. Δεν είναι μαζί με τους αμαρτωλούς, είναι χωριστά από τους αμαρτωλούς, είναι αναμάρτητος. Υψηλότερος των ουρανών γενόμενος. Κανείς άνθρωπος σοβαρός και ισορροπημένος και με κόκκον συνειδήσεως δεν ισχυρίζεται ότι είναι αναμάρτητος και άγιος. Για αν πει κανείς ότι είναι αναμάρτητος και άγιος, θα γελάσουμε μαζί του. Θα πούμε κοροϊδεύει τον εαυτό του. Ένας άνθρωπος από τις δεκάδες δισεκατομμύρια ανθρώπους κοίταξε κατά μέτωπο τους εχθρούς του που εξήταζαν κάθε λεπτομέρεια της ζωής του με πρόθεση να βρούνε αμαρτία ψεγάδι να τον κατηγορήσουν. Ένας άνθρωπος, λέγω, ο Χριστός κοίταξε κατά μέτωπο τους εχθρούς του και απίφθινε μοναδικό και αναπάντητο ερώτημα. Τις εξημών ελέγχει με περί αμαρτίας, ποιος από σας μπορεί να αποδείξει ότι είμαι ένοχος αμαρτίας, μιας έστω αμαρτίας, της παραμικρής έστω αμαρτίας? Κανείς. Οι εχθροί κατηγορούσαν τον Χριστό, αλλά δεν μπορούσαν να αποδείξουν τις κατηγορίες. Ρητός ο Ευαγγελιστής λέγει ότι πολλοί κατά τη δίκη του Χριστού προσήλθαν ως μάρτυρες εναντίον του Χριστού, αλλά δεν μπορούσαν να αποδείξουν τις μαρτυρίες τους, απεδείκνυαν ότι οι μαρτυρίες τους είναι ψευδομαρτυρίες. Παραδοξότατο πράγμα ότι προτού παρουσιαστεί ο Χριστός ως άνθρωπος στον κόσμο και προτού δουν οι άνθρωποι τη διαγωγή του, αιώνες προ Χριστού οι προφήτες προκήρυξαν και διακήρυξαν την αναμαρτησία και την αγιότητα του Χριστού. Θα ακούσουμε τη Μεγάλη Παρασκευή την πιο συγκινητική περικοπή της Παλαιάς Διαθήκης. Τι λέγει εκεί ο Ισαΐας μεταξύ άλλων, βλέποντας το Μεσσία να βασανίζεται επάνω στο Σταυρό, και εμείς ελογισάμεθα αυτόν, εν πόνο είναι υπό το Θεού και εν πληγή και εν κακώσει,
αυτός δε τα σαμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται. Αμαρτία νου και πείσεν ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Όταν είδαμε το Μεσσία να υποφέρει, να βασανίζεται, εμείς, λέγει ο προφήτης, νομίσαμε ότι τον τιμωρεί ο Θεός για αμαρτίες του, αλλά αυτός δεν έχει αμαρτίες. Αυτός βαστάζει επάνω του τις ειδικές μας αμαρτίες και για τις ειδικές μας αμαρτίες βασανίζεται. Αυτός αμαρτία δεν διέπραξε, ούτε βρέθηκε κακός λόγος στο στόμα του, ούτε με έργα ούτε με λόγια αμάρτησε. Δεν μπορούσαν να έλθουν ποτέ στη διάνοια ανθρώπου λόγια που κηρύττουν έναν άνθρωπο αναμάρτητο και τον κηρύττουν αναμάρτητο προτού εμφανιστεί στον κόσμο. Τέτοια λόγια ήρθαν από τον ουρανό, είναι θεόπνευστα και είναι αναρρύθμιτα τα παράδοξα, τα αδιανόητα, τα ανεπινόητα λόγια της Γραφής που αποδεικνύουν ότι η Γραφή είναι θεόπνευστη, ότι υπάρχει Θεός που ομιλεί μέσα από τις σελίδες της Γραφής. Αλλά αυτοί οι αντίχριστοι, ανδρουλάκηδες και υποστηρικτές τους, τι καταλαβαίνουν από τέτοια πράγματα? Είναι κατώτραόντα όπως τα βοσκηματώνει ζώα. Είναι κτίνη με μορφή ανθρώπων. Λέγοντας ότι είναι κτίνη με μορφή ανθρώπων, δεν υβρίζω, δεν προσβάλλω τους ανθρώπους, προσβάλλω τα κτίνη που τα παρομοιάζω με τέτοιους ανθρώπους τύπου ανδρουλάκι και υποστηρικτών του. Ή της ου φιλή Κύριον Ιησούν Χριστόν ή το ανάθεμα Μαράναθα. Όσοι πολιτικοί υπεστήριξαν τον Ανδρουλάκη, τον χιδεότατον αυτόν αντίχριστο, τον χειρότερο του Καζαντζάκη, που προσέβαλε την ηθική υπόσταση του Χριστού και όλα τα ιερά και τα όσια της πίστεώς μας, όσοι πολιτικοί φάνηκαν και αυτοί αντίχριστοι, να μαυριστούν αγρίως στις εκλογές. Εάν κανείς ψηφίσει έναν από αυτούς που ξεφράστησαν υπέρ του Ανδρουλάκη και εναντίον των αγωνιστών χριστιανών, πάει να είναι χριστιανός, γίνεται αρνητής του Χριστού και να πάει στην κόλαση. Μην μιλάτε. Ο Χριστός κατά το λόγο του Αρχαγγέλου είναι Υιός Θεού σαν άνθρωπος, διότι δεν προήλθε από σπέρμα ανδρός αλλά από τη δύναμη του Θεού, από το Πνεύμα το Άγιο, που είναι και πρόσωπο και δύναμης. Αλλά ο Αρχάγγελος κήρυξε τον Υιόν της Παρθένου και ως Υιόν υψής του. Θα γεννήσεις Υιόν, είπε ο Αρχάγγελος στην Παρθένο, και θα είναι μέγας και Υιός υψής του κληθήσετε. Θα ονομαστεί Υιός υψής του, που σημαίνει θα αναγνωριστεί ως Υιός του υψής του, θα είναι Υιός του υψής του. Εδώ, αδελφοί μου, διδάσκεται υψίστη διδασκαλία της πιστεώς μας, ύψιστο δόγμα της πιστεώς μας. Ποιο είναι το ύψιστο αυτό δόγμα της πιστεώς μας? Όπως ένας άνθρωπος έχει Υιόν,
έτσι και ο ύψιστος ο Θεός έχει και αυτός ιόν. Ιόν μονογενή, λέγει η Γραφή. Όχι σαν εμάς τους πλούσιους, τους κτιστούς, τους ανθρώπους, όχι σαν τους αγγέλους τους πλούσιους, τους κτιστούς, αλλά ιόν μονογενή, μοναχογιό, μονάκριβο. Ιόν ίδιον, δικό του ιόν. Ιόν φυσικών, γέννημα, όχι κτίσμα, όχι δημιούργημα. Ο Θεός δηλαδή δεν είναι μόνος του. Έχει και ιόν, τον αγαπητόν του ιόν, τον ηγαπημένο ιόν του, που είναι η ανάπαυση σου το σιπίν και η χαρά του Θεού Πατρός. Σαν φυσικός Υιός του Θεού ο Ιησούς είναι και αυτός Θεός όπως ο Πατέρας του. Και δεν είναι δύο Θεοί ούτε τρεις Θεοί μαζί με το Άγιο Πνεύμα, αλλά ένας Θεός, διότι τα τρία πρόσωπα στηρίζονται σε μία και τηλευτή ουσία, η θεότητα. Πόσο παράδοξος λόγος, αδερφοί μου. Πόσο μεγάλος αυτός ο λόγος που είπε ο Αρχάγγελος στην ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ. Ο Θεός έχει ιόν και αυτός. Ο ύψιστος έχει ιόν και αυτός. Παιδί που είναι Θεός όπως ο πατέρας του. Και εσύ θα γεννήσεις τον ιόν του υψίστου Θεόν. Μπορούσε να χωρέσει ποτέ το ανθρώπινο πνεύμα ότι μια γυναίκα θα γεννούσε ότι ο Υιός του Θεού, ο Θεός έχει Υιόν και ότι θα τον γεννούσε η Παναγία ως άνθρωπο ή μάλλον ως θεάνθρωπο, Θεό και άνθρωπο. Υιός υψίστου πληθύσετε. Δεν έγινε ποτέ μεγαλύτερη τιμή σε άνθρωπο από την τιμή που έγινε στην ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ να γεννήσει τον Υιόν του Θεού, να γεννήσει Θεόν. Τόσο παράδοξα πράγματα διδάσκει η Γραφή. Και θα του δώσει ο Κύριος ο Θεός, λέει, τον θρόνον του Δαβίδ, του πατρός του, και θα βασιλεύσει εις τον οίκον Ιακώβης του αιώνας και της βασιλείας αυτού ουκ έστε τέλος. Άλλο παράδοξο. Ο Ιησούς εδώ λέγεται Υιός υψίστου και όταν λέει θα του δώσει ο Θεός τον θρόνο του Δαβίδ του πατρός του, λέγεται και Υιός Δαβίδ. Περιγράφεται ως Υιός του Δαβίδ. Από το ένα μέρος μας λέγει ο Αρχάγγελος ότι το παιδί ο Ιησούς έχει πατέρα τον ύψιστο, από το άλλο μέρος μας λέει ότι έχει πατέρα τον Δαβίδ. Έχει πρόγονο τον Δαβίδ. Δύο πατέρες. Ο ύψιστος και ο Δαβίδ. Άλλο παράδοξο αυτό. Παράδοξο αλλά αληθινό. Ο Χριστός κατά την αλλοτέρα φύση του ως Θεός έχει πατέρα τον ύψιστο. Αλλά ως άνθρωπος έχει πατέρα πρόγονο τον Δαβίδ. Υιός Δαβίδ. Ιησού Ιε Δαβίδ ελέη σώνε με. Ο Κύριος ο Θεός θα δώσει στον Ιησού τον θρόνον του Δαβίδ του πατέρα του, του προγόνου του, και θα βασιλεύσει στους αιώνες
και της βασιλείας του δεν θα υπάρχει τέλος. Τι λέει ο Αρχάγγελος στην πτωχή, στην ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ? Ότι θα γεννήσει βασιλόπουλο. Ότι ο Κύριος ο Θεός θα δώσει στον Υιόν της, τον Ιησού, το θρόνο του Δαβίδ, του πατέρα του, του προγόνου του. Ο Δαβίδ ήταν βασιλεύς ένδοξος και προφήτης, προφητάναξ. Μέγας στους πολέμους. Τι εννοεί εδώ ότι θα δώσει στο Χριστό ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ? Εννοεί ότι θα κάνει το Χριστό σαν άνθρωπο βασιλέα. Ο Χριστός σαν άνθρωπος, για να εκτελέσει την αποστολή του, έλαβε τρία αξιώματα από το Θεό σαν άνθρωπος. Το διδασκαλικό αξίωμα, το αρχιερατικό αξίωμα και το βασιλικό αξίωμα. Λέγεται και αυτό στο δεύτερο ψαλμό που ήδη αναφέραμε. Μιλάει εκεί ο Μεσσίας, ο Χριστός, το 800, το 1000 περίπου π.Χ. προφητικός, και τι λέει? «Εγώ δε κατεστάθην υπ' αυτού βασιλεύς επί σιών όρος το Άγιον Κυρίου. Εγώ ο Χριστός κατεστάθην βασιλεύς από τον Κύριο πάνω στο Άγιον όρος σιών», που σημαίνει την Εκκλησία. Και οίκος Δαβίδ ή οίκος Ισραήλ δεν σημαίνει τον Ισραήλ με την περιορισμένη έννοια, σημαίνει γενικώς τον Ισραήλ της Χάριτος, που περιλαμβάνει όλους τους πιστούς, Ισραηλίτες και μη. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο ως βασιλεύς. Οι μάγοι όταν έφτασαν στα Ιεροσόλυμα τι ρώτησαν? Πού είναι ο νεογέννητος βασιλεύς των Ιουδαίων? Παράδοξο κι αυτό. Ένα μικρό παιδί δεν λέγεται ποτέ βασιλεύς. Λέγεται πρίγκιπας, λέγεται διάδοχος, αλλά όχι βασιλεύς. Ο Χριστός ονομάζεται βασιλεύς από την νηπιακή του ηλικία. Ο Ναθαναήλ, βλέποντας τον Ιησού, κατά κόσμον ένα απλό άνθρωπο, τι του είπε? Πώς τον εκήρυξε? «Συ ο Υιός του Θεού, ο βασιλεύς του Ισραήλ». Μίλησε ο Ναθαναήλ με έμπνευση του Θεού. Βασιλέα είχε ο Ισραήλ, έναν από τους Ηρώδες. Αλλά ο Ναθαναήλ αγνώρισε εκείνον τον βασιλέα και ονόμασε βασιλέα τον Ιησού. Όταν έμπαινε ταπεινά, καβάλασε ένα πουλαράκι, σε ένα ονάριο ταπεινό, ο Χριστός στα Ιεροσόλυμα, πώς τον επιφημούσαν τα πλήθη? «Οσανά, ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ». Και επειδή οι άπιστοι ηρωνεύονταν τον Χριστό ως βασιλέα των Ιουδαίων, και η ηρωνία είχε φτάσει μέχρι τα αυτιά του Πιλάτου, του Ρωμαίου ηγεμόνος, ρώτησε ο Πιλάτος τον Ιησού: «Ουκούν βασιλεύς εσύ?» Έβλεπε ο Πιλάτος ένα απλοϊκό άνθρωπο, το πολύ πολύ να τον θεωρούσε ένα αφελές «ον». Και λέει: «Είσαι βασιλιάς εσύ?» Δεν αρνήθηκε ο Χριστός τη βασιλική του ιδιότητα, αλλά ομολόγησε ενώπιον του Πιλάτου την καλή ομολογία, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Δέχτηκε ότι είναι βασιλεύς,
αλλά όχι με κοσμική έννοια. Η εμή βασιλεία ουκέστην εκ του κόσμου τούτου. Η δική μου βασιλεία δεν είναι από αυτόν τον κόσμο, πειλάτε. Αν η δική μου βασιλεία ήταν από αυτόν τον κόσμο, υπηρέτη μου, τα δικά μου όργανα θα αγωνίζονταν να μην παραδοθώ στα χέρια σου. Αλλά η δική μου βασιλεία δεν είναι από αυτόν τον κόσμο, είναι από τον άλλο κόσμο. Εγώ βασιλεύω στο βασίλειο της αληθείας. Εις τούτο γεγέννημαι και εις τούτο ελήλθα εις τον κόσμο ή να μαρτυρήσω τη αληθεία. Ο Χριστός ως άνθρωπος έλαβε βασιλεία και σύμφωνα με το 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής η βασιλεία του Χριστού ως ανθρώπου διαρκεί μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Κατά τη Δευτέρα Παρουσία ο Χριστός ως άνθρωπος καταθέτει την εντολή που έλαβε. Παραδίδει το βασιλικό το αξίωμα. Βασιλεύει μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, υποτάσσει τους εχθρούς του, κατόπιν παραδίδει την βασιλεία και υποτάσσεται, λέγει, στο Θεό και Πατέρα. Τέρμα δηλαδή της βασιλείας του Χριστού κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Αλλά εδώ ο Αρχάγγελος τι είπε? Ο Ιησούς θα βασιλεύει εις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού ουκέστε τέλος. Το ένα χωρίο λέγει τέρμα στη βασιλεία του Χριστού, το άλλο λέει δεν υπάρχει τέλος στη βασιλεία του Χριστού. Βασιλεία του Χριστού είναι ατελεύτητη, χωρίς τέλος. Αντιφάσκουν τα χωρία της γραφής, δεν αντιφάσκουν. Ο Χριστός παραδίδει τη βασιλεία που έλαβε ως άνθρωπος, αλλά εξακολουθεί να βασιλεύει στους αιώνας ως Θεός. Στον 44ο ψαλμό διαβάζουμε. Απευθύνεται ο ψαλμοδός προς τον Υιόν, όπως βεβαιώνει ρητός η προς Εβραίους επιστολή, και τι λέγει στον Υιόν? Ο θρόνος σου, ο Θεέ, Θεό τον ονομάζει τον Υιόν, είναι αιώνιος. Ράβδος ευθύτητος ή ράβδος της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνη και εμείς σας ανομίαν. Για τούτο έχρισέσαι ο Θεός, ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσω ως πάρα τους μετόχους σου. Σαν άνθρωπος εχρίστη, σαν Θεός έχει θρόνο αιώνιο, βασιλεία αιώνια. Αυτά έπρεπε να διαβάζουν οι άνθρωποι που δικαιώνουν το χαρακτηρισμό άνθρωπος. Λογικόν. Δεν διαβάζουν οι άνθρωποι. Ας πάρουν το βιβλίο του Ανδρουλάκη να διαβάσουν, να φάνε κόπρια να δηλητριαστούν. Ο Χριστός είναι δύο φορές βασιλεύς. Μία ως άνθρωπος και μία ως Θεός. Όπως είναι και δύο φορές Υιός του Θεού. Μία ως άνθρωπος και μία ως Θεός. Το τελευταίο παράδοξο ποιο είναι, αδελφοί μου? Θα το βρείτε? Να βάλω ένα τεστ και να σας κρατήσω εδώ μέχρι να το βρείτε, να σας τιμωρήσω. Το τελευταίο παράδοξο είναι ότι η Παναγία πίστευσε σε πολλά και μεγάλα παράδοξα. Της είπε ο άγγελος ότι θα γεννήσει χωρίς σπέρμα ανδρός, ως παρθένος. Της είπε ότι θα γεννήσει άγιο παιδί, είναι όλα τα παιδιά είναι αμαρτωλά. Της είπε θα γεννήσει Υιόν του Υψίστου, ότι ο Υψίστος έχει και αυτός Υιόν και θα τον γεννήσει αυτή ως άνθρωπο ή μάλλον ως θεάνθρωπο. Της είπε ότι θα γεννήσει βασιλιά και αυτός ο βασιλιάς θα βασιλεύει αιωνίως. Ξέρουμε ότι όλοι οι βασιλιάδες βασιλεύουν για λίγο καιρό. Ημέρες, εβδομάδες, μήνες, έτη ή δεκαετίες, όχι περισσότερο. Εδώ της είπε το παιδί που θα γεννήσεις θα βασιλεύει στους απεράντους αιώνες και της βασιλείας του δεν θα υπάρχει τέλος.
Τόσο μεγάλα παράδοξα, είπε ο Αρχάγγελος στην ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ, και τόσο πολλά παράδοξα. Και το νέο παράδοξο ποιο είναι? Ότι η Παναγία πίστευσε σε αυτά τα παράδοξα. Αυτό σημαίνει ότι η Παναγία είχε πολύ, πάρα πολύ μεγάλη πίστη. Θαύμασε κάποτε ο Χριστός μια γυναίκα, τη Χαναναία, και είπε: «Ω γυναίκα, μεγάλη σου η πίστη. Ω γυναίκα, είναι μεγάλη η πίστη σου». Μεγάλη η πίστη της Χαναναίας, αλλά η πίστη της Παρθένου Μαρίας, της Παναγίας, είναι ακόμη μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη. Εμείς είμαστε ολιγόπιστοι. Εκείνη ήταν ασυγκρίτως ανώτερη στη βασική αυτή αρετή, την αρετή της πίστεως. Γι' αυτό έσκυψε ταπεινά το κεφάλι της ενώπιον του Αγγέλου, του Αρχαγγέλου, και είπε: «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Δεν είμαι παρά μια ταπεινή δούλη του Κυρίου. Ας γίνουν αυτά που μου ανήγγειλες. Και έτσι η Παναγία με αυτό το λόγο άνοιξε πράσινο, θα λέγαμε, για να περάσει ο Υιός του Θεού από τον ουρανό στη γη, για να γίνει ο Υιός του Θεού Υιός της Παρθένου και να λυτρώσει τον κόσμο από την αμαρτία και να αξιώσει τους πιστούς σωτηρίας μεταδόξης αιωνίου. Αδελφοί μου, η Γραφή, η Εκκλησία μας, η αγιωτάτη πίστης μας, η αγιωτάτη θρησκεία μας είναι γεμάτη από παράδοξα πράγματα. Δεν είναι δεκάδες, δεν είναι εκατοντάδες, είναι χιλιάδες, είναι αναρρύθμιτα τα παράδοξα πράγματα της Γραφής. Δεν λέγω υπερβολές. Άμα διαβάσει κανείς με προσοχή ερευνητικά τη Γραφή, θα δει ότι όντως έχει αναρρύθμιτα παράδοξα πράγματα, ανθρωπίνως αδιανόητα, δεν μπορούσε να το σκεφτεί μυαλό ανθρώπου, και ανεπινόητα, δεν μπορούσε να τα επινοήσει άνθρωπος. Και αυτά τα παράδοξα αποδεικνύουν με την απίθανη παραδοξολογία της, παραδοξολογία τους, τη θεοπνευστία του, της Γραφής. Ότι υπάρχει Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, και ο Θεός ομιλεί διαμέσου της Αγίας Γραφής. Όταν εμείς οι μέτριοι πιστοί, να εκφραστώ έτσι, διαβάζουμε αυτά τα παράδοξα στη Γραφή ή σε άλλα χριστιανικά βιβλία που αντλούν από τη Γραφή, ή τα ακούμε από κηρύγματα, έρχεται ο διάβολος και ενσπείρει μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου το σπέρμα ή της απιστίας ή της αμφιβολίας. Ω τον κακούργο, μελίσσα και μανία πολεμεί την πίστη, διότι άνευ πίστεως είναι αδύνατο να ευαρεστήσει κανείς το Θεό και να σωθεί. Αδελφοί μου, όλα τα παράδοξα της Γραφής, όλα τα παράδοξα της θρησκείας μας είναι αληθινά, ανταποκρίνονται προς την αλήθεια. Η θρησκεία μας δεν έχει παράλογα πράγματα, αλλά έχει υπέρλογα πράγματα, υπεράνω της μικρής και πτωχής λογικής μας. Και όταν δεν μπορούμε να καταλάβουμε
τα παράδοξα της πιστεώς μας να μην τα αμφισβητούμε, να μην τα αρνούμεθα, αλλά να επαναπαυόμεθα στη διδασκαλία της Γραφής ότι η λογική του Θεού υπέρχεται, είναι ανώτρια συγκρίτως από τη λογική των ανθρώπων. Τι λέγει ο Θεός δια του Ισαΐα? Διαφέρουν οι βουλές μου από τις βουλές των ανθρώπων όσο ο ουρανός από τη γη. Όποιος είναι όντως σοφός, όποιος είναι όντως επιστήμον, όποιος εμβαθύνει στα πράγματα αυτού έστω του φυσικού κόσμου, βλέπει ότι η σοφία του Θεού είναι απερινόητη. Γι' αυτό όταν διαβάζουμε ή όταν ακούμε για τα παράδοξα της πιστεώς μας, να μην κλονιζόμεθα στην πίστη, να μην αρνούμεθα την πίστη, να μην αμφιβάλλουμε για τα πράγματα της πίστεως, αλλά να παραδιδόμεθα στην λογική του Θεού, να καταθέτουμε κάθε όπλο αντιρρησίω ανθρώπου, να υποτασσόμεθα πλήρως στη λογική του Θεού και να παρακαλούμε το Θεό να μας δίνει πίστη, περισσότερη πίστη, περισσότερη πίστη, πίστη ή δυνατόν σαν την πίστη της Παναγίας. Και όταν αποκτήσουμε πολύ πίστη θα ομοιάζομαι στην πίστη με την Παναγία, αλλά θα ομοιάζομαι με την Παναγία και ως προς ένα άλλο μεγάλο πράγμα, ως προς την ενίκηση του Χριστού μέσα μας. Λόγω της πιστεώς της η Παναγία ήλκησε το Χριστό και τον έφερε μέσα στην κοιλία της. Και αν και εμείς έχουμε πίστη, θα ελκύουμε το Χριστό και θα τον έχουμε μέσα μας κατά ένα άλλο τρόπο, όχι βεβαίως όπως η Παναγία, αλλά κατά ένα άλλο τρόπο. Ο Χριστός έρχεται και κατοικεί μέσα στις πιστές καρδιές και πλημμυρίζει τις πιστές καρδιές με τη χάρη Του και τη χαρά Του και τη δόξα Του. Κάνει τις καρδιές παράδεισο, γιατί παράδεισος είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο Κύριός μας και ο Θεός μας, ο η δόξα και η βασιλεία στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Σεβασμιότατε, θα θέλατε να πείτε τίποτε? Έχουμε τη χαρά να έχουμε απόψε ανάμεσά μας τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θεσσαλιότητος κύριο Κωνσταντίνο. Άνδρα Ιεραποστολικών. Ζητούμε την ευχή του, γιατί όχι μόνο διότι είναι ένας άξιος κληρικός επίσκοπος, αλλά και διότι είναι δεδιωγμένος. Και οι δεδιωγμένοι εισακούνται περισσότερο από το Θεό, από εμάς τους άλλους. Να ψάλλουμε την ωραιότητα της παρθενίας σου και μετά να απολυθούμε. Την ωραιότητα της παρθενίας σου και το ο Γαβρίλης.
Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Διευχών μαζί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Εισοδόν ειρήνης.